Σας καλωσορίζουμε σήμερα στην Ιερά Μονή των Παγιωμεγίστων Ταξιαρχών σε μια σεμνή κελητή τελετή του Δήμου Δυτικής Λέσβου λόγω της εκπλήρωσης του τάματος των δύο Ολυμπιονικών το οποίο είχαν πρώτους Ολυμπιακούς σήμερα να τελέσουν στο νησί. Επί της ευκαιρίας Ρόμενη, ο κύριος πρόεδρος της κοινότητας Μανταμάδου καλωσορίζει τις δύο Ολυμπιονίκες, η μία εκ των οποίων καταγωγεί από το νησί μας και η άλλη το πλήρωμά της, καθώς και τα δύο αγόρια Ολυμπιονικών που παρευρίσκονται σήμερα μαζί μας, μαζί με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Σκοπηλασίας και τα πληρώματά τους. Κύριε Τζελίδη. Καλημέρα σε όλους. Υγεία. Να καλωσορίσω στην κοινότητά μας και ιδιαίτερα στο Ιερία Μονή Ταξιαρχών που αποτελεί ένα από τα θρησκευτικά εκκλησίες από τις κορυφαίες του νομού μας, τους Ολυμπιονίκες μας, τη Μιλένα, τη Ζωή, τον Πέτρο, τον Αντώνη. Να τους ευχηθώ ό,τι καλύτερο μέσα από την καρδιά μου, όπως είπε και ο Παστρατής πριν, με το χρυσό την άλλη φορά. Μας κάνουν υπερήφανους, μας κάνουν δυνατούς, χαιρόμαστε όλοι μαζί τους, με τις οικογένειές τους, να είναι γεροί οι άνθρωποι, να είναι δυνατοί να στηρίζουν τα παιδιά τους. Με τη βοήθεια του ταξιάρχη είμαι σίγουρος ότι θα πάμε ακόμα καλύτερα. Να καλωσορίσω τον Ομοσπονδιακό Προπονητή, τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Σκοπηλασίας Ελλάδος, μαζί με τα πληρώματα με τους γυμναστές τους και όλους τους ανθρώπους. Να τους ευχηθώ για ακόμα μια φορά καλή δύναμη, υγεία πάνω απ' όλα, γιατί αυτό είναι το πιο βασικό απ' όλα. Υγεία σε εκείνους και στις οικογένειές τους και μας κάνουν υπερήφανους με τις αποδόσεις τους τόσο στους Ολυμπιακούς Αγώνες όσο και στα διάφορα παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Να είναι καλά τα παιδιά και οι γονείς τους και τα πληρώματα και οι γυμναστές τους. Εμείς θα χαρούμε όχι μόνο σήμερα για τις απονομές, θα είμαστε πάντοτε εδώ να ανοιχτές οι πόρτες μας και του ναού και της κοινότητας και του Δήμου φυσικά. Να τους δεχόμαστε πάντοτε, όποτε τύχει και όποτε βρεθούν σε αυτά τα μέρη. Να είστε καλά και ακόμα μια φορά τους ευχαριστώ που μας κάνουν τόσο υπερήφανους σαν Έλληνες και ιδιαίτερα σαν νησιώτες ακριτικών νησιών όπως η Λέσβο. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλούμε να μας πει δύο λόγια ο βουλευτής. Καλησπέρα και από μένα, σεβασμότατε. Έχουμε τη χαρά να... Κύριε Δήμαρχε, να υποδεχθούμε σήμερα Ολυμπιονίκες οι οποίες τιμούν την Ελλάδα, τιμούν τον αθλητισμό μας και θέλω να πω ότι ο χώρος που ήρθατε εδώ είναι ο χώρος που είχατε πάρει τις ευλογίες και σας ευλόγησε και ο ταξιάρχης ούτως ώστε να έρθει σε αίσιο τέλος η προσπάθεια την οποία κάνετε. Είναι μια προσπάθεια πολύ δύσκολη αν αναλογιστεί κανείς οι συνθήκες κάτω από τις οποίες οι Έλληνες αθλητές αγωνίζονται και έχοντας ανταγωνιστούν χώρες με μεγάλη παράδοση, ειδικά στην Σκοπηλασία, όταν ο χρόνος τον οποίο προετοιμαστήκατε, από όσο διαβάζουμε στα site και γνωρίζουμε, ήταν μικρότερο σε σχέση με τον χρόνο που προετοιμαστήκαν οι άλλοι συναθλητές σας. Αυτό λοιπόν ακριβώς είναι το θέμα, το ζήτημα που αναδεικνύει την δύναμη και την προοπτική του ελληνικού αθλητισμού. Όσον αφορά Μιλένα, σε σένα θέλω να πω ότι η νίκη σου αυτή για τη Λέσβο είναι πολύ σημαντική. Σημαίνει, εκτός από την προβολή του λεσβιακού αθλητισμού, αλλά θα αποτελέσει και ένα σημείο αναφοράς τόσο στις πολιτικές όσο και στις κοινωνικές δυνάμεις της Λέσβου, ούτως ώστε όλοι μαζί με σύμπνοια, αποφασιστικότητα και σύνεση να μπορούμε να συμπαραστεκόμαστε στο έργο σας και να προβάλλουμε το νησί μας με τον καλύτερο τρόπο. Συγχαρητήρια λοιπόν σε εσάς, κυρίως στους προπονητές σας, αλλά και στους γονείς σας, οι οποίοι έχουν βάλει πολλές θυσίες, υλικές, αλλά κυρίως ηθικές, για να είναι κοντά σας. Συγχαρητήρια και σαν ανώτερα, να είστε καλά. Παρακαλούμε από την περιφέρεια τον κύριο Δίσο να πούμε ένα χαιρετισμό. Σεβασμιότατε, κύριε Βουλευτά, κύριε Δήμαρχε, λοιποί εκπρόσωποι των πολιτικών και στρατιωτικών αρχών και λοιπόν αρχών,
Αυτό που ζούμε σήμερα είναι κάτι μοναδικό, διότι τα παιδιά έρχονται στον Άγιο του, στον οποίο πήρα την ευλογία. Και αυτό πραγματικά έχω να πω, όπως είπα και προηγουμένως, ότι ο ταξιάρχης τους υποδέχεται με διτό ρόλο. Όχι μόνο σαν προστάτης ο οποίος τους έδωσε την ευλογία και πραγματικά μεσίτευσε στον Θεό για να τους δώσει αυτή την επιτυχία, που πίσω από την επιτυχία αυτή κρύβεται η δύναμη του Θεού, αλλά και σαν προστάτης του αέρα, τον υπταμένο, γιατί χτες στην εκδήλωση τιμής για εσάς από την περιφέρεια Βορειοαγίου είπα ότι μετατρέψατε το υδάτινο στοιχείο σε αέρινο. Οπότε με αυτή τη διτή ιδιότητα ο ταξιάρχης σας υποδέχεται στο σπίτι του και σας ευλογεί παντοδοτρόπος και τιωδοτρόπος. Με αυτές τις σκέψεις μεταφέρω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του Περιφερειάρχη μας για αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση και σας ευχόμαστε αυτή η επιτυχία να είναι η βάση για μεγαλύτερες στο μέλλον και πολλές. Να είστε καλά. Θερμά συγχαρητήρια. Αντί του Δημάρχου, κύριο Ταξιάρχη Βέρου, θα προλογήσει ο Ολυμπιονίκης, ο κύριος Αλέξανδρος Ροδίτης, αντιδήμαρχος αθλητισμού, νεολαίας και αθλητισμού. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που το οποίο δεν έχει υποθεί αυτές τις μέρες και τι έχετε ακούσει για αυτή τη μεγάλη επιτυχία, για αυτό το θρίαμβο, για αυτό τον άθλο που καταφέρατε, που κρύβει πίσω αυτή τη μεγάλη προσπάθεια διαχρονικά που καταβάλλετε και μέσα από το σύλλογό σας, ο οποίος είναι ιδιαίτερα ενεργός και δείχνει και την αξία και των προπονητών που σας έχουν εκπαιδεύσει, αλλά και των γονέων, οι οποίοι είναι παρόντες σήμερα μαζί μας και οδηγούν μόνο σε δύο λέξεις, περηφάνεια και σεβασμός. Περηφάνεια, είμαστε περήφανοι για αυτό το οποίο καταφέρατε, πραγματικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Όλη η Λέσβο σας ευχαριστεί. Ο Δήμος Δυτικής Λέσβου και οι Δημότες σας ευχαριστούν εκ μέρους του Δημάρχου μας, του κ. Βέρου. Θέλω να μείνω σε δύο σημεία. Και χθες που τα είπαμε, θέλω να επισημάνω τη σεμνότητα, το ήθος και την ταπεινότητα με την οποία διαχειρίζεστε όλο αυτό το γεγονός. Και το βλέπω και στα μάτια σας και στα λόγια σας και στις πράξεις σας. Και θέλω να αποκαλύψω και ένα δεύτερο θέμα. Πέρα από την προσπάθεια που κάνουμε μαζί με τον κύριο Δήμαρχο στα θέματα των αθλητικών εγκαταστάσεων, είναι αρκετά τα ζητήματα τα οποία προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε. Μεταξύ αυτών είναι και ένα κλειστό γυμναστήριο, είναι μια ιστορία η οποία η πολιτεία θα το χειριστεί με τον δικό της τρόπο. Όμως δεν σας κρύβω ότι και με τον πρόεδρο του ΝΟΜ, τον κύριο Μπαλή, έχουμε κάνει πριν έρθει το Ολυμπιακό Μετάλλιο, έχουμε κάνει κουβέντες, κάποιες σποραδικές, κάποιες προώρες, για την δημιουργία ενεργοποίηση ενός ναταθλητικού ομίλου στο Δήμο Δυτικής Λέσβου. Το γνωρίζει και ο Δήμαρχος. Θέλουμε τη βοήθειά σας σε αυτό, την τεχνογνωσία σας, και εννοείται ότι πρώτα ο Θεός, όταν θα έχουμε τις βάσεις, θα σας καλέσουμε να έρθετε σε αυτή την προσπάθεια, γιατί πραγματικά είστε άξιοι συγχαρητηρίων και άξιοι συγχαρητηρίων όλοι οι Λιγουνίκες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Στις κοπέλες μας έδωσα συγχαρητήρια μέσα στο ναό και εκεί έφεραν με περηφάνεια και με πολύ κατάνοιξη το κουπί με το οποίο κατόρθωσαν να γίνουν Ολυμπιονίκες. Και στα παιδιά μας προηγουμένως έδωσα τα συγχαρητήριά μου, τις ευχαριστίες μου, τις ευχές μου, αλλά επειδή οι ευχές είναι πάντα ευπρόσδεκτες, ξανά εύχομαι υγεία πάνω απ' όλα, νίκες να έχουν, να είναι κοντά στο Θεό, κοντά στους ταξιάρχες μας και να είναι βέβαιες ότι όπως ευχήθηκα στις κοπέλες μας, να κοιτάζουν τον ταξιάρχη μας, την εικόνα του και να παίρνουν δύναμη. Αλλά εγώ θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια και στους προπονητές τους, διότι χωρίς τους προπονητές δεν νομίζαμε να έχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Εύχομαι λοιπόν πάντοτε ο Θεός
να τους χαρίζει υγεία, δύναμη, προστασία, κουράγιο και επιμονή στις προσπάθειές τους, να μην απελπίζονται και να μας έρχονται πάντα υγιείς και ολυμπιονίκες. Δεν έχει σημασία το χρώμα του μεταλλείου. Σημασία έχει ότι τσώθηκε η σημαία μας χάρη στις προσπάθειες, στην αγάπη προς το άθλημά τους και στην αγάπη προς την πατρίδα μας και τον Θεό. Εύχομαι να ζήσουν και πάντα ολυμπιονίκες. Βεβαίως, συγχαρητήρια και στους Ζωνείς, γιατί αν δεν είχαν από τους Ζωνείς αυτή την ανατροφή που έχουν, δεν πιστεύω να φτάνουν στο σημείο να τους υποδεχόμαστε σήμερα ολυμπιονίκες. Ο Δήμαρχος θα απονείμει τα δώρα στους Ολυμπιονίκες, κυρία Μιλένα Κοντού και Ζωή Φίτσιου. Διαλέξαμε ένα προσωπικό δώρο για τις πρωταθλήτριες, τον ταξιάρχη, ώστε να μπορούν να το φορούν και να τους συνοδεύει μαζί με το τάμα που κάνανε μαζί τους σε κάθε προσπάθεια μέχρι σήμερα. Μαζί θα έχουν και μία αναμνηστική τσάντα από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, με κάτι χειροποίητο από το Μανταμάδο και κάποια ενθύμια. Το κόσμημα είναι ασημένιο και από πίσω είναι ξύλινο, ώστε να μπορεί να απορροφάει τον υδρότα, να μπορείτε να το φοράτε και στη διάρκεια των προπονήσεων και των αγώνων σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μην ήσυχ. Αφωνέμουμε τιμή στο δεύτερο πλήρωμα των Ολυμπιονικών, τον κύριο Πέτρο Πέιτατζη και τον Αντώνη Παπακοσταντίνου. Μαζί. Από κάπου μέσα. Γενική σημαία μου. Ο Αντώνης. Μαρία. Η ελληνική σημαία να συντροφεύει στις αποστολές σας. Ένα τιμητικό δώρο για τον κύριο Ιωάννη Βράβα, πρόεδρος της Ελληνικής Κοπηλωτικής Ομοσπονδίας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό από το Δήμο μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απομένουμε τη μυθική πλακέτα στον κύριο Αρίστο Βογιατζή, προπονητή των κοριτσιών. Ότι πιο δήμαρχο. Αλλά συγχαρητήρια στον Δήμαρχο, δεν είπατε για την υποδοχή. Στο τέλος. Συγχαρητήρια. Γιατί και εσείς παίξατε μεγάλο ρόλο. Οπωσδήποτε. Το πιστεύω. Εγώ είμαι προπονητής της Μιλένας Κοντού. Της Μιλένας Κοντού δεν είμαι προπονητής. Όχι, δεν είναι. Κάποιος προετοίμασε όμως. Βέβαια. Η πλακέτα έχει κουτί, θα συνοδεύουμε το κουτί. Έχουμε κουτί να το πάρετε μέσα στην πλακέτα. Ωραία. Κύριος Μαλής. Λοιπόν, έλα. Τον κύριο Αναστάσιο Μπαλή, πρόεδρο του ΝΟΜ. Μία κουβέντα να μπορώ να πω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την υποδοχή. Πραγματικά σημαίνει, είναι ξεχωριστό για μας και είμαι σίγουρος ότι μιλάω και εκ μέρους των παιδιών. Να ξέρετε ότι στις κρίσιμες ώρες και στιγμές, όπως όλοι μας, όταν πρέπει να αναμετρηθούμε με κάτι πολύ ψηλό και κυρίως με τον εαυτό μας, γιατί η κοπηλασία είναι άθλημα που αναμετρήσει κυρίως με τον εαυτό σου, στο επίπεδο της Ολυμπιάδας, την ώρα της εκκίνησης και εμείς που είμαστε στις εξέδρες, αλλά και σίγουρα και τα κορίτσια, φέρνουν τον ταξιάρχη στο μυαλό τους. Για να φέρουν δύναμη για να μπορέσουν να κάνουν αυτό που κάνανε. Και εμείς προσεγγιθήκαμε και όλοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και ο καθένας το έχει μέσα του. Πέρα από αυτό, θέλω να πω ότι όντως με τον κύριο Ροδίτη είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, αλλά και με την ομάδα σας, κύριε Βέρο, διότι έχετε μια πολύ καλή ομάδα στο κομμάτι του αθλητισμού.
μας προσεγγίσανε πριν την Ολυμπιάδα για να μπορέσουμε να στείλουμε εργόμετρα και τεχνογνωσία στη Δυτική Λέσβο, που μαζέψανε τα σχολεία, μαζέψανε τα παιδιά, δείξαμε την οικοπηλασία. Πραγματικά μας έχετε φερθεί με πάρα πολύ ζεστό τρόπο. Και όντως η τεχνογνωσία πια που έχουμε και όλο αυτό που έχουμε κάνει τόσα χρόνια σαν ναυτικός όμιλος Μυτιλίνης, με χαρά να το μεταδώσουμε σε έναν όμιλο που θα φτιάξετε και μαζί να πανηγυρίζουμε νίκες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Παλή, μη φύγετε. Μη φύγετε. Θα απονείμουμε πλακέτα και για τον προπονητή, ομοσπονδιακό προπονητή της Εθνικής, τον κύριο Τζιάννη Ποστιλιώνη, ο οποίος δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή, αποχώρησε λόγω ανελειμμένων υποχρεώσεων. Νομίζω το δώσω στα κορίτσια γιατί θα του δώσω. Βεβαίως. Θα το μεταφέρω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Θα ήθελα να ευχαριστήσουμε όλους τους παρευρισκόμενους οι οποίοι ήρθαν, τους αντιδημάρχους και τους αξιωματούχους, είτε από το Δήμο Δυτικής Λέσβου, είτε από την περιφέρεια, ακόμα τον κύριο βουλευτή, το στρατό, το λιμενικό και την αστυνομία, οι οποίοι βρίσκονται εδώ, και πρόεδροι των κοινοτήτων.